ανατρέχοντας τις διάφορες ενημερωτικές πηγές σε διεθνές επίπεδο. Αυτό κάνουν και οι Έλληνες επιστήμονες. Ανακαλύψαμε ένα αρκετά ενδιαφέρον άρθρο που δημοσιεύτηκε την 1η Οκτωβρίου στο πασίγνωστο και διεθνούς φήμης περιοδικό, το Lancet, για την ακρίβεια την έκδοση Lancet, Infectious Diseases. Lancet, το νηστέρι. Το Lancet είναι από τα εγκυρότερα επιστημονικά περιοδικά. Διαβάζοντας το άρθρο, αποφασίσαμε να το μεταφράσουμε και να το θέσουμε υπόψη σας, προσθέτοντας και κάποια σχόλια σε κάποια σημεία που εκτιμούμε ότι χρειάζονται σχολιασμό, μιας και αναφέρεται σε ένα εξαιρετικά επίμαχο θέμα. Το άρθρο στο έγκυρο Lancet έχει τον τίτλο «Boosters for COVID-19, the debate continues». Τα ενισχυτικά εμβόλια για το COVID-19, η συζήτηση συνεχίζεται. Και λέει το άρθρο στο έγκριτο Lancet. Ενώ μια μειοψηφία χωρών εξετάζει το ενδεχόμενο να προσφέρει τη δυνατότητα διενέργειας αναμνηστικών δόσεων του εμβολίου COVID-19 στους πολίτες της, η πλειονότητα των χωρών δεν έχει καταφέρει να εμβολιάσει ακόμη ολόκληρο τον πληθυσμό της με μία μόνο δόση, όπως αναφέρει ο Τάλα Μπούρκι. Την 1η Σεπτεμβρίου συνεχίζει το άρθρο στο Lancet του 2021, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων ECDC εξέδωσε τεχνική έκθεση στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση της δημόσιας υγείας σχετικά με το θέμα των αναμνηστικών δόσεων των εμβολίων. Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα πλήρως εμβολιασμένα άτομα στο γενικό πληθυσμό δεν χρειάζονται επειγόντως αναμνηστικό εμβόλιο. Η έκθεση συνέστησε στα κράτη-μέλη να δώσουν προτεραιότητα στο 1 τρίτο των ενηλίκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχουν λάβει ακόμη και τις δύο δόσεις του εμβολίου COVID-19, λέει το άρθρο του Lancet. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην τρέχουσα παγκόσμια έλλειψη εμβολίων COVID-19, η οποία θα μπορούσε να επιδεινωθεί περαιτέρω με τη χορήγηση αναμνηστικών δόσεων εμβολίου COVID-19. Η επισήμανση είναι του ECDC. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναρωτηθούμε. Προς τι λοιπόν η σπουδή περί τρίτης δόσης που ήδη έχει αποκτήσει τις διαστάσεις ιστερίας από πλευρά των διαχειριστών της πανδημίας και στο εσωτερικό? Με τι στοιχεία, για παράδειγμα, το σύνολο της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας ανέχεται ένα τμήμα που από καιρό τώρα μονοπολεί εξ ονόματος του Εθνικού Λοιμοξιολόγου και λοιπόν παρακειμένων την επιστημονική ενημέρωση, αν όχι ακόμη και την ίδια την επιστημονική γνώση, όταν δεν μας βομβαρδίζει με την επιστημονική αβεβαιότητα? Θυμηθείτε άλλωστε την περιβόητη θράση που ξεστόμησε στην πρόσφατη έκτακτη παρουσίαση μιας σειράς παρερμηνευμένων παρατηρήσεων, την οποία είχε το θράσος να τη χαρακτηρίσει και μελέτη. Σας μιλώ εκ μέρους επιστήμης, περίπου σαν να είναι ο Καρτέσιος. Με βάση όμως το ECDC, από πού προκύπτει η άμεση και επιτακτική αναγκαιότητα που προφανώς προσχεδιάζεται να οδηγήσει τελικά στην υποχρεωτικότητα της τρίτης δόσης? Προς τι αυτή η εξαιρετική κινητικότητα και η φιλόδοξη ανάληψη πρωτοβουλίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, με σκοπό να αναθεωρήσουν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης την απόφαση που έχουν πάρει για την ισχύ του πράσινου διαβατηρίου μέχρι τον Ιούλιο του 2022. Γιατί η ισχύ του, σύμφωνα με τη φημολογούμενη πρόταση της κυβέρνησης, θα πρέπει να είναι εξάμηνη, σε αντίθεση με τις μέχρι σήμερα επικρατούσες επιστημονικές απόψεις? Άραγε, που έχουν οδηγηθεί οι Έλληνες επιστήμονες ώστε να δέχονται να διακυβεύεται η αξιοπρέπειά τους, το επιστημονικό τους κύρος, η επιστημονική τους αξιοπιστία, ή έστω και να σιωπούν όταν βλέπουν και ακούν συναδέλφους τους να υπερασπίζονται ή να προβάλλουν απόψεις που προσβάλλουν ακόμη και την κοινή νοημοσύνη? Το άρθρο στο Lancet, επαναλαμβάνω, έχει ένα απλό περιοδικό, λέει: ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσιους, έχει εκφράσει παρόμοιες ανησυχίες. Στις 4 Αυγούστου ζήτησε να εφαρμοστεί μορατόριουμ για τις ενισχυτικές δόσεις. Δεν μπορούμε, λέει, να δεχτούμε χώρες που έχουν ήδη χρησιμοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας αγοράς εμβολίων να χρησιμοποιούν ακόμη περισσότερο από αυτό, ενώ οι πιο ευάλωτοι πληθυσμοί στον κόσμο να παραμένουν απροστάτευτοι. Τη στιγμή που γινόταν η δήλωσή του, οι των χωρών με υψηλό εισόδημα και ανώτερο μεσαίο εισόδημα
είχαν λάβει πάνω από το 80% των δόσεων των εμβολίων COVID που είχαν χορηγηθεί σε όλο τον κόσμο. Ο ΠΟΗ προειδοποίησε ότι 42 κράτη στην Αφρική είναι πιθανό να χάσουν το στόχο του εμβολιασμού του πιο ευάλωτου ποσοστού του 10% του πληθυσμού τους μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Περίπου το 3% των Αφρικανών έχει εμβολιαστεί πλήρως σε σύγκριση με το 52% τότε των Αμερικανών. Η απόφαση λοιπόν για τη χρησιμότητα και σκοπιμότητα της τρίτης δόσης θα πρέπει να βασίζεται καταρχήν σε αμιγώς επιστημονικά κριτήρια, βγαλμένα από τεκμηριωμένα συμπεράσματα που θα έχουν εξαχθεί από άριστα και σχολιαστικά σχεδιασμένες μελέτες και όχι σκόρπιες ή επιμέρους ή ακόμη και μεταναλύσεις διαφόρων ανώμιων μελετών, όπως συνηθίσαμε να βλέπουμε κατά κόρον στη διάρκεια των δύο σχεδόν ετών που διαρκεί η πανδημία. Η μελετολογία και οι διαδικασίες που τη συνοδεύουν μπορεί μεν στην αρχή να ήταν αναγκαίο χωρίς να είναι απαραίτητα και κακό, σήμερα όμως είναι πολύ κακό και καθόλου μάλιστα αναγκαίο. Το ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΠΟΗ αμφισβητεί την αναγκαιότητα της λεγόμενης ενισχυτικής δόσης αναφερόμενος στις εμβολιαστικές ανισότητες και στην ενδεχόμενη έλλειψη επάρκειας εμβολίων, ναι μεν αποτελούν σοβαρότατα επιχειρήματα, ωστόσο δεν μπορεί να είναι τα μόνα ή τα κύρια, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καν η απαραίτητη επιστημονική τεκμηρίωση για την επέκταση των εμβολιαστικών προγραμμάτων με τη διενέργεια ενισχυτικών δόσεων στο γενικό πληθυσμό. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ο ισχυρισμός και η επιχειρηματολογία του έχει μικρότερη επιστημονική βάση και ότι ξεκινάει από κοινωνικές και ανθρωπιστικές προσεγγίσεις. Στην ουσία, ανεξάρτητα από το ανθρωπιστικό σκέλος και από την οικουμενική αντίληψη που οφείλει να εκφράζει ο ΠΟΗ, ως διεθνής οργανισμός είναι δεδομένο ότι το τεράστιο παράθυρο που παραμένει ανοιχτό ανάμεσα σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους πληθυσμούς χωρών, τόσο από χρονική όσο και από απόλυτα αριθμητική άποψη, δημιουργεί δύο σοβαρά προβλήματα. Το πρώτο αφορά το επιδιωκόμενο ποσοστό συλλογικής ανοσίας που απαιτείται προκειμένου να επιτευχθεί το επιδιωκόμενο ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης σε παγκόσμιο επίπεδο, διότι ούτε η πανδημία αλλά ούτε και ο τουρισμός και οι μετακινήσεις πληθυσμών γνωρίζουν συνοριακούς φραγμούς. Το δεύτερο αφορά τα περιορισμένα χρονικά όρια που θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το πολυπόθητο αυτό ποσοστό προκειμένου να υπάρξει πρακτικό αποτέλεσμα. Διότι με μια περιορισμένη σε έκταση και παρατεταμένη σε χρόνο εμβολιαστική κάλυψη, το αμφιλεγόμενο και περιβόητο τείχος ανοσίας ξεμακραίνει και λειτουργεί ως ωκεάνιο κύμα. Από την άλλη, και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, σε ένα τέτοιο παρατηνόμενο πανδημικό περιβάλλον σε παγκόσμια κλίμακα, η ανθρωπότητα θα γίνεται μάρτυρας ενός ασταμάτητου χορού των μεταλλάξεων, δεδομένου ότι με μια περιορισμένη έκταση πίεση που ασκείται κατά άτακτα και ποικίλα χρονικά διαστήματα, ο ιός αρπάζει την ευκαιρία και θεριεύει. Λέει λοιπόν το Lancet, αρκετές χώρες αποφάσισαν να αγνοήσουν την πρόταση του Γενικού Γραμματέα του ΠΟΗ. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Τζεν Ψάκη, χαρακτήρισε την ιδέα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έπρεπε να επιλέξουν μεταξύ της διενέργειας ενισχυτικών δόσεων εμβολίων για το δικό τους πληθυσμό και τη χορήγηση δωρεάν εμβολίων σε φτωχότερες χώρες ως λανθασμένη επιλογή. Μπορούμε να κάνουμε και τα δύο, πρόσθεσε. Ο Τζον Μπάιντεν έχει θέσει ως στόχο στις 20 Σεπτεμβρίου να αρχίσει να προσφέρει στους ενήλικες την επιλογή της επαναληπτικής δόσης, αν και αυτό θα εξαρτηθεί από τις συστάσεις Αμερικανικής Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων και των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Είναι δηλαδή άλλη μια γενναιόδορη πρόθεση της κυβέρνησης Μπάιντεν, όπως εκείνη που εκφράστηκε, θυμάστε, με το πυροτέχνημα της πατέντας. Εκείνο που ζυμώθηκε πολύ από τα ΜΜΕ και από αφελείς πολιτικές δυνάμεις, για να ξεφουσκώσει μέσα σε λίγες μόνο μέρες. Δεν ξανακούστηκε. Από την άλλη, από την αντιπαράθεση βγαίνει και άλλη μια αλήθεια. Ότι δηλαδή τα εμβολιαστικά προγράμματα, οι χρόνοι της προβλεπόμενης ανοσίας, η συχνότητα των δόσεων, ποικίλοι μάλλον κατά το δοκούν και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των εμβολίων, παρά κατά το πώς δείχνουν τα αποτελέσματα των μελετών. Όσο δε για τη διαθεσιμότητα αυτή καθ' αυτή, είναι φανερό ότι στους μόνους κανόνες που υπακούει είναι εκείνη της αγοράς και όχι των πραγματικών δυνατοτήτων της παραγωγής ή των αναγκών της παγκόσμιας κοινότητας. Με άλλα λόγια, οι εταιρείες παράγουν και διαθέτουν για τους κατέχοντες και μάλιστα όποτε και για όσο εκείνοι πληρώνουν. Και συνεχίζει το Lancet. Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων CDC
έχει ήδη συστήσει στα άτομα που ανήκουν σε άνοσο κατασταλμένες ομάδες να επαναλάβουν μια πρόσθετη δόση του εμβολίου COVID-19, αν και αυτή θα μπορούσε να οριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια ως η τελευταία δόση στο τυπικό σχήμα εμβολιασμού και όχι ως αναμνηστική δόση. Από τις 13 Αυγούστου, 33 εκατομμύρια Αμερικανοί έκαναν μια τρίτη ένεση εμβολίου COVID-19. Δεν είναι σαφές... ένα στα 33 εκατομμύρια, συγγνώμη. Δεν είναι σαφές πώς από αυτά τα άτομα δεν ήταν άνοσο κατασταλμένα. Έχουν δημοσιευτεί αναφορές για ορισμένους Αμερικανούς που προχώρησαν σε ανεπίσημες αναμνηστικές δόσεις. Ιδού λοιπόν επιτέλους και ένα καθησυχαστικό μήνυμα για να κλείσουν και τα στόματα των συνωμοσιολόγων ή ακόμη και όσων υποψιάζονται ότι αυτό που θα συμβεί στο μέλλον με τα εμβόλια θα είναι τόσο τακτικό και επαναλαμβανόμενο που θα θυμίζει διακανονισμό οφειλών. Εδώ λοιπόν το CDC μας καθησυχάζει. Προσέξτε, δεν πρόκειται για την τρίτη δόση, αλλά για την τελευταία από τις τρεις. Δηλαδή, μην ανησυχείτε, δεν θα υπάρξει επόμενη. Άλλο βέβαια αν τα πράγματα δεν εξελιχθούν όπως προβλέπαμε, δηλαδή δεν προσέξατε ή αν υπάρξουν νέες μεταλλάξεις, οπότε θα επανέλθουν οι επιστήμονες με τα υγειονομικά γραμμάτια. Το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζει επίσης, λέει το Lancet, το ενδεχόμενο να καθιερώσει και τρίτη δόση του εμβολίου COVID για ενήλικες, ενώ Γαλλία και Γερμανία σχεδιάζουν να χορηγήσουν την πρόσθετη δόση μόνο σε ευάλωτες ομάδες, όπως είναι οι διαμένοντες σε ιδρύματα μακροχρόνιας φροντίδας και οι ηλικιωμένοι. Η μοναδική χώρα που έχει ήδη καθιερώσει την εφαρμογή αναμνηστικών εμβολίων είναι το Ισραήλ. Ο Ντάνιελ Βάινμπεργκερ είναι αναπληρωτής καθηγητής επιδημιολογίας στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Yale. Σε συνεργασία με το KSM, το Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας του Maccabi Healthcare Services, ο Βάινμπεργκερ συνέτεξε μια μελέτη η οποία δεν έχει ακόμη υποβληθεί σε αξιολόγηση, που μελετά τα πρώτα στοιχεία από τον Ισραηλινό εμβολιαστικό πρόγραμμα. Διαπίστωσε λοιπόν αρχικώς ότι οι πιθανότητες ενός ατόμου να βρεθεί θετικό για SARS-CoV-2 μειώθηκαν ραγδαία κατά τις ημέρες που ακολούθησαν μετά την ενισχυτική δόση του εμβολίου. Το Ισραήλ γιατί άραγε? Μα γιατί άλλο, αφού αποτελεί πεδίο δοκιμών της Pfizer. Όλα εκεί δοκιμάζονται. Η αποτελεσματικότητα των εμβολίων, η χρόνια διάρκεια της ανοσίας, οι δόσεις, οι μεταλλάξεις κλπ. Λέει λοιπόν το άρθρο στο Lancet: η ανοσία σας κατά της λίμωξης μειώνεται με την πάροδο του χρόνου. Οι ενισχυτικές δόσεις επανεφέρουν το επίπεδο ανοσίας σας κάπου εκεί που ήταν μετά τη δεύτερη δόση, όπως διευκρινίζει ο Βάινμπεργκερ. Ωστόσο, δεν γνωρίζουμε ακόμη πόσο φθήνει η ανοσία για σοβαρές λοιμώξεις. Αν δεν φθήνει στον ίδιο βαθμό, τότε δεν είναι σαφές ότι θα ήταν δικαιολογημένη η αναμνηστική δόση για το γενικό πληθυσμό. Στην έκθεση του ECDC τονίζεται ότι κύριος σκοπός των εκστρατιών μαζικού εμβολιασμού κατά της COVID είναι η μείωση της σοβαρής νόσου. Ωστόσο, ο ακριβής προσδιορισμός της σχέσης μεταξύ της σοβαρής νόσου και της απάντησης των αντισωμάτων που προκαλείται από το εμβόλιο δεν είναι απλή υπόθεση. Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πόσο διαρκούν τα προστατευτικά αντισώματα από τη δεύτερη δόση του εμβολίου COVID, δηλώνει ο Μάρτιν Χίμπερτ, καθηγητής νεοεμφανιζόμενων λοιμωδών νοσημάτων στη Σχολή Υγιεινής και Τροπικής Ιατρικής του Λονδίνου. Γνωρίζουμε ότι η συνολική ποσότητα των αντισωμάτων, λέει, μειώνεται σχετικά γρήγορα μετά τη δεύτερη δόση και συχνά υπάρχει σχέση μεταξύ αυτού και του συνολικού επίπεδου προστασίας, αλλά τα ειδικά εξουδετερωτικά αντισώματα που εμποδίζουν τον ιό και ευθύνονται για την προστατευτική δράση του εμβολίου είναι πολύ δύσκολο να μετρηθούν. Κάνα σχόλιο εδώ, οι δηλώσεις μιλούν από μόνο. Από μόνες τους. Από εδώ και πέρα το κείμενο στο Lancet είναι αποκαλυπτικό και προφανώς γι' αυτό το λόγο δεν μνημονεύτηκε, ενώ είναι πολύ μεγάλη ανακοίνωση, σε κανένα μέσο και πολύ περισσότερο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Άλλωστε, τι είναι το Lancet? Ένα επιστημονικό περιοδικό. Όχι τυχαίο. Λέει λοιπόν, τα πράγματα περιπλέκονται ακόμη περισσότερο λόγω της μεταβαλλόμενης φύσης του SARS-CoV-2. Τα εμβόλια που χρησιμοποιούνται σήμερα έχουν βασιστεί στον αρχικό ιό. Παραμένουν εξαιρετικά αποτελεσματικά στην πρόληψη της νοσηλείας και του θανάτου από την πολύ πιο μολυσματική μετάλλαξη Δέλτα, επίσης γνωστή ως Β1617.2, αλλά είναι λιγότερο αποτελεσματικά στην πρόληψη της λίμωξης. Είναι πρακτικά αδύνατο, λέει το άρθρο στο Lancet, να ξεκαθαρίσουμε το βαθμό στον οποίο οι λοιμώξεις μεταξύ πλήρως εμβολιασμένων ατόμων
οφείλονται στην εξασφένιση της ανοσίας από το εμβόλιο, στην έξαρση της παραλλαγής Δέλτα ή στη μειωμένη τήρηση των μέτρων φυσικής αποστασιοποίησης. Ο Χίμπερντ τάσεται υπέρ των αναμνηστικών δόσεων στην περίπτωση που αυτά θα έχουν σαν στόχο τη μετάλλαξη Δέλτα. Λέει, ο μόνος τρόπος για να εξακριβωθεί η διάρκεια των προστατευτικών αντισωμάτων θα ήταν να περιμένουμε μέχρι να αρρωστήσουν όλο και περισσότερα εμβολιασμένα άτομα. Αν αρχίσουμε να δίνουμε ενισχυτικά εμβόλια στους ανθρώπους πριν εξασθενήσει η ανοσία τους, μπορούμε να προλάβουμε τον ιό, ωστόσο μόνο για μια φορά. Επισημαίνει ότι τα εμβόλια mRNA που θα χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε εμβολιαστικό πρόγραμμα στο μέλλον στη ΣΥΠΑ δεν είναι ούτως ή άλλως ιδανικά για κοινότητες με πληθυσμούς χαμηλού εισοδήματος, δεδομένου ότι πρέπει να διατηρούνται σε θερμοκρασίες πολύ κάτω από το μηδέν. Θα έπρεπε, λέει, να παρασκευάζουμε περισσότερα εμβόλια και να χαρίζουμε τα εμβόλια που έχουμε ήδη αγοράσει, τα οποία όμως δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Πράγματι, μια νέα έκθεση της Airfinity, μιας εταιρείας με αντικείμενο την επιστημονική έρευνα και ανάλυση, λέει το Lancet, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η παγκόσμια παραγωγή εμβολίων θα φτάσει σύντομα σε επίπεδο που θα επαρκεί για την κάλυψη κάθε ενήλικα στον πλανήτη. Σημειώνεται ότι ακόμη και αν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Καναδάς και η Ιαπωνία εμβολιάσουν ολόκληρο τον πληθυσμό τους ηλικίας άνω των 12 ετών και τους εξασφαλίσουν ακόμη και τις αναμνηστικές δόσεις, εντούτοις θα εξακολουθήσει να υπάρχει πιθανό πλεόνασμα 1 έως 2 δισεκατομμυρίων δόσεων εμβολίου COVID-19 μέχρι το τέλος του έτους. Ήδη μέχρι στιγμής παράγονται 1 έως 5 δισεκατομμύρια δόσεις κάθε μήνα και ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί. Αντί να σχεδιάζουμε λοιπόν τρίτες δόσεις, γράφει το άρθρο του Lancet, για πληθυσμούς σε χώρες με υψηλό εισόδημα, θα έπρεπε να εστιάσουμε την προσοχή μας στα εκατομμύρια των ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο που περιμένουν ακόμη την πρώτη τους δόση. Δήλωση του Olivier Wouters, επίκουρου καθηγητή πολιτικής υγείας στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι τα πιθανά ωφέλη των αναμνηστικών δόσεων είναι αβέβαια, ενώ το να μείνουν ανεμβολίαστα τα μεγάλα τμήματα του παγκόσμιου πληθυσμού είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσουν σε περισσότερες λοιμώξεις, σε θανάτους και σε ανησυχητικές μεταλλάξεις. Επιπλέον, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η ανοσία που παρέχεται από μία αναμνηστική δόση θα διαρκέσει περισσότερο από την ανοσία που προσφέρουν οι προηγούμενες δόσεις. Οι διευθύνοντες σύμβουλοι τόσο της Pfizer όσο και της Johnson & Johnson έχουν διατυπώσει το ενδεχόμενο ετήσιου εμβολιασμού με το εμβόλιο έναντι της COVID. Τέτοιες συζητήσεις προκαλούν απογοήτευση κατά τον Waters. Αν μπούμε, λέει, σε μια νοοτροπία όπου σκεφτόμαστε για τις πλουσιότερες χώρες αναμνηστικές δόσεις κάθε χρόνο, τη στιγμή που πολλές φτωχότερες δεν έχουν καν καλύψει τους εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, θα έχουμε πραγματικά αποτύχει να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας απέναντι στον πλανήτη. Εδώ τελειώνει το σύντομο αυτό άρθρο του Lancet, που δεν γράφτηκε από κανένα συνωμοσιολόγο, πόλο δε αντιεμβολιαστή. Θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε στην ενημέρωσή σας, παρουσιάζοντάς σας ένα άρθρο που, ενώ δημοσιεύτηκε σε ένα από τα εγκυρότερα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, θαύτηκε καταλλήλως.